πώς περνάει η μέρα σου στο σχολείο. Στο πρώτο μάθημα προσεκτικά παρακολουθείς την δασκάλα και γράφεις όλα όσα σας λέει με όμορφα γράμματα. Βέβαια μερικές φορές σε κολλάει. Πώς γράφετε μπορώ με ωμέγα ή ομικρόν? Μέχρι το δεύτερο μάθημα ήδη έχεις βαρεθεί και τώρα παίζεις το κινητό. Σε όλο την άπολο! Τι μόλις έχω πει, πες μου! Την μανούλα μου λατρεύω, τη μαμά μου αγαπώ. Έχουμε μάθημα φυσικής! Στο τρίτο μάθημα απλά χαζεύεις. Ποιος θέλει το αυτόγραφο μου? Special price, μόνο 10 ευρώ. Cringe. Στο τέταρτο μάθημα σε πιάνει διαρκώς η πνηλία και τελικά τα παρατάς. Στο πέμπτο μάθημα η δασκάλα σας δίνει ένα τεστ και βέβαια δεν φεύγει πουθενά, άρα δεν έχεις καμιά ευκαιρία να το αντιγράψεις. Φύγε κρυγιά! Είσαι τυχερός αν το τελευταίο μάθημα είναι η γυμναστική, μιας και μπορείς να φύγεις στο σπίτι. Το τεστ είναι τόσο εύκολο! Δεν θα αντιγράψω ποτέ! Τι κρύβεις εκεί, δείξε μου! Σχέδιο Β. Πονάει! Δεν μπορώ! Εντάξει! Πήγαινε στην νοσοκόμα! Πάντα πιστεύει χαζί! Ελπίζω να είστε όλοι έτοιμοι για το τεστ! Of course. Τι κοιτάς, δεν μοιράζομαι. Βρες τις δικές σου απαντήσεις. Πώς οι μαθητές κάνουν διάβασμα? Σταμάτα ρε μαμά, πάντα κάνω όλα τα μαθήματα μόνος μου. Μαθηματικά λύκειο, απαντήσεις. Απάντηση, τελεία, τέλος. Πολύ γρήγορα τα έκανες. Εύκολα ήτανε, άντε, πάω έξω! Σε παρακαλώ ρε μπρο, δώσε μου το τετράδιό σου, δεν έκανα τίποτα! Γιατί έγραψες τόσο πολλά, τι είσαι παιδί φαύμα? Τι έγραψες εδώ? Ευχαριστώ! Τι κάνεις βρε? Τίποτα μωρέ, πάμε έξω, πάμε! Ακόμα πρέπει να διαβάσω βιολογία! Αν σου άρεσε το βίντεο, πάτα like και κάνε εγγραφή.